Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με προσοχή τις παρεμβάσεις των εκπροσώπων των κομμάτων και όλων των συναδέλφων για τις διατάξεις που υπάρχουν σχετικά με την εκπαίδευση στο συζητούμενο νομοσχέδιο. Πρέπει να διευκρινίσω ότι είναι διατάξεις που υπαγορεύονται από επίγοντα προβλήματα λειτουργίας στην μέση και στην δημοτική εκπαίδευση. Δεν πρόκειται για ένα συνολικό πλαίσιο λειτουργίας. Συντόμως θα έχουμε την δυνατότητα είτε μέσω του εθνικού και κοινωνικού διαλόγου να κουβεντιάσουμε την ανάγκη μεγάλων μεταρρυθμίσεων και τομών στην εκπαίδευση, είτε πριν τα Χριστούγεννα να κουβεντιάσουμε ζητήματα που αφορούν διοικητικές εκκρεμότητες, προκειμένου να προχωρήσουμε με πιο αποφασιστικά βήματα σε ένα σχολείο δημόσιο, αντίστοιχο με τις απαιτήσεις της κοινωνίας, σε ένα σχολείο δημόσιο και δημοκρατικό. Με τις προτινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκουμε να λειτουργήσουν με αποτελεσματικότερο τρόπο τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια. Τα νέα μέλη θα επιλεγούν με διαφάνεια και αξιοκρατία, μετά από πρόσκληση δημοσίου ενδιαφέροντος, θα υπάρξει υπουργική απόφαση. Είναι προφανές ότι δεν θίγεται το θεσμός των αρετών, απλώς οι διορισμένοι, τα διορισμένα μέλη, θα κριθούν μέσα από διαδικασίες, επαναλαμβάνω, διαφανείς και αξιοκρατικές. Διατυπώθηκε η άποψη ότι πηγαίνει η κυβέρνηση, ο μηχανισμός, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να επιλέξει κομματικά πρόσωπα. Ενώ μέχρι τώρα οι διοριζόμενοι από τις προηγούμενες διοικήσεις του Υπουργείου ήταν πρόσωπα υπεράνω κομματικής υποψίας. Είναι μια επιχειρηματολογία. Παρακαλώ, κύριε Χριστοφιλοπούλου. Κύριε Χριστοφιλοπούλου μου, αφήστε να τελειώνουμε. Είναι δυνατόν, κύριε Χριστοφιλοπούλου, να έχετε... Στο τέλος. Και με τη Χρυσή Αυγή και με το θέμα αυτό... Έχετε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, μπορεί να ζητήσει το λόγο. Λοιπόν, το κριτήριο είναι η 15ετία. Λοιπόν, δεν θέλω να απαντήσω. Η κυρία Χριστοφιλοπούλου μιλάει... Η κυρία Χριστοφιλοπούλου μιλάει ως το βαθύ κράτος του ΠΑΣΟΚ στην εκπαίδευση. Ως το βαθύ κράτος του ΠΑΣΟΚ στην εκπαίδευση. Είστε παλιά βουλευτής. Έχετε, και σας παρακαλώ, μην κάνετε αυτή τη σκηνή. Ηρεμήστε, παρακαλώ. Ακούστηκε η φράση σας. Παρακαλώ. Κυρία Χριστοφιλοπούλου, ακούστηκε η φράση. Το κριτήριο που ρωτάτε το ποια είναι τα κριτήρια και κατεγράφησε και στα πρακτικά. Το οποίο υπάρχει. Ωραία. Με το ζόρι δεν μπορούμε να τον υποχρεώσουμε. Ετής τουλάχιστον υπηρεσία. Δεν βάζουμε άλλα κριτήρια που περιορίζουν το εύρος των υποψηφιότητων. Δεν θέλουμε δηλαδή να επαναλάβουμε αυτό που συνέβαινε στο παρελθόν, να αποκλείσουμε μεγάλη πλειοψηφία ικανών για στελέχη της εκπαίδευσης, ικανών εκπαιδευτικών. Θέλουμε να υπάρξει μια ευρύτερη δυνατή επιλογή. Διατυπώθηκε και η άποψη από την πλευρά του ποταμιού, τη σημειώνω, που δέχεται την ανάγκη από ό,τι βλέπω να αλλάξει αυτό που σήμερα υπάρχει στα υπηρεσιακά συμβούλια, σε αντίθεση με την κυρία Χριστοφιλοπούλου, η οποία δεν το δέχεται, είναι υπέρ του καθεστώτος, όπως καταλαβαίνω. Το ποτάμιο σε διατύπωσε μια πρόταση, η οποία είναι αξιόλογη. Λέει ότι αντί να είναι η επιλογή αυτή από το σύνολο των εκπαιδευτικών της κάθε περιφέρειας που έχουν τουλάχιστον 15 ετή υπηρεσία, που είναι ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων και έχει μεγάλες δυνατότητες επιλογής, να το προσδιορίσουμε και να πούμε να γίνει με κλήρωση από τους 20 αρχαιότερους εκπαιδευτικούς της περιοχής. Προφανώς, ναι, δημόσια, όχι ιδιωτική, προφανώς με την πρόταση που κάνει το ποτάμι, κυρία Χριστοφιλοπούλου, τέτοια μάχη για το κατεστημένο στην εκπαίδευση είναι δυνατόν? Μα δεν το καταλαβαίνετε, είναι δυνατόν? Έχετε ξεσαλώσει το σύνορα. Σταματήστε επιτέλους. Λοιπόν, το ποτάμι... Κυρία Χριστοφιλοπούλου, δεν σας αναγνωρίζω. Διετύπωσε Είστε μια παλιά ενδιαφέρουσα συνάδελφος. Πρόταση. Σας παρακαλώ.
το ποτάμι διατύπωσε μία ενδιαφέρουσα πρόταση. Να μην εκλεγούν, αλλά να κληρωθούν τα δύο μέλη των συμβουλίων από μία λίστα των 20 αρχαιότερων εκπαιδευτικών αναπεριφέρεια. Προφανώς με την πρόταση αυτή το ποτάμι, που παραπαναμβάνω, θέλει μια σκέψη, σχετικοποιείται η αρχή της αξιοκρατίας. Διότι, αντί να κάνουμε επιλογή προσώπων με βάση τα κριτήριά τους και την αξία τους, με δημόσια, επαναλαμβάνω, διαδικασία, και όχι χωρίς να λέμε ποιοι είναι οι υποψήφοι, εν Χριστώ και παραδείστο, μας προτείνει τη διαδικασία να τραβάμε κλήρωση από τους 20 που τυχαίνει να είναι οι αρχαιότεροι. Προφανώς αυτό είναι μια παλινδρόμηση στη διαδικασία της καταρχαιότητας επιλογής και όχι όπως λέει και το ποτάμι και συμφωνούμε σε άλλες περιπτώσεις, στη διαδικασία της με αξιοκρατικά κριτήρια επιλογής. Τώρα, θα κριθούμε όλοι από τις επιλογές. Και παραλαμβάνω ότι θα είναι δημόσιες οι διαδικασίες και η πρόσκληση και η ανακοίνωση και τα προσόντα των υποψηφίων. Σχετικώς τώρα με το ζήτημα της κομματικοποίησης, το οποίο είναι η αλήθεια, χωρίς να έχει την πρώτερη καλή μαρτυρία το ΠΑΣΟΚ, το φέρνει συνέχεια εδώ και η Νέα Δημοκρατία, οι πρωτομάστορες του κομματικού κράτους στη χώρα μας, οι οποίοι χύνουν κροκοδίλια δάκρυα με ανέκδοτα του τύπου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κομματικοποιεί το δημόσιο και ειδικότερα την εκπαίδευση. Ακούστε κάτι. Εμείς δεν διορίσαμε διευθυντές σχολείων. Εμείς εμπιστευτήκαμε την κρίση των εκπαιδευτικών. Έγινε ψηφοφορία και επελέγησαν οι διευθυντές των σχολείων, των πρωτοβάθμιων σχολικών μονάδων. Αυτό δεν είναι κομματικοποίηση και μάλιστα επελέγησαν χωρίς αμφισβητήσεις οι εκπαιδευτικοί. Φωνάζατε ότι αυτό το πράγμα θα διέλυε την εκπαίδευση. Δεν τη διέλυσε. Αντιθέτως, δημιούργησε θετικού τύπου συνενέσεις και συνεργασίες σε κάθε σχολική μονάδα και επαναλαμβάνω σε κάθε περίπτωση αποδιοργανώνει και αποδεικνύει πόσο υποκριτική είναι η περικομματικοποίησης ρητορία του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης έχει ψηφίσει νομοσχέδιο με το οποίο προβλέπει ότι ανάλογη διαδικασία θα ακολουθηθεί για την εκλογή των διευθυντών εκπαίδευσης 58 και 58 πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σε όλη τη χώρα. Και εκεί είναι εναντίον το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και θεωρούν τι, για ποιο λόγο θα ψηφίσουν οι εκλεγέντες από όλους τους εκπαιδευτικούς διευθυντές και υποδιευθυντές των σχολείων για να εκλέξουν τις διευθυντές εκπαίδευσης. Άρα, δεχόμαστε βελτιώσεις, καμία αντίρρηση, αλλά δεν είναι το βασικό μας στοιχείο, όπως είπατε εσείς, βασική μας επιδίωξη, η κομματική άλωση. Ψηφίζουν όλοι. Ποια κομματική άλωση? Ακούστε. Είναι σαφές ότι δίνουμε μεγάλη μάχη για να αποκτήσει μεγαλύτερη εγκυρότητα, αξιοπιστία το δημόσιο σχολείο. Αυτό δεν αρέσει σε μερικούς. Δεν αρέσει σε μερικούς οι οποίοι κατά το παρελθόν είχαν πρωτοστατήσει στο να καταρρεύσει η εκπαίδευση, να υπάρχουν συμπτώματα αναξιοκρατικής επιλογής, να δημιουργήσουν δηλαδή μία λανθασμένη εικόνα για την εκπαίδευση και να οδηγήσουν πολλές φορές σε απαξίωση το σχολείο, το δημόσιο σχολείο και το εκπαιδευτικό. Δεν τους αρέσει, το καταλαβαίνουμε, σε αυτές τις πολιτικές δυνάμεις, η μάχη που δίνουμε για να υπάρξει αξιόπιστο, ακόμη περισσότερο, δημόσιο σχολείο. Και αυτή η μάχη ξεκίνησε από την πρώτη μέρα φέτος, διότι κληρονομήσαμε διαλυμένα σχολεία σε σχέση με τους διορισμούς. Επί τόσα χρόνια φεύγουν, συνταξιοδοτούνται περίπου 30.000 εκπαιδευτικοί και δεν υπάρχει καμία πρόσληψη στα σχολεία, στα δημόσια σχολεία. Προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο των κενών, εξομαλύναμε την κατάσταση. Φέτος, σε σχέση με πέρσι, προσλαμβάνουμε 22.374 εκπαιδευτικούς αναπληρωτές, έναντι 18.419 πέρσι, δηλαδή
3.905 αναπληρωτές περισσότερους, δηλαδή 21,4% περισσότερους. Σε συνθήκες μάλιστα δημοσιονομικής δυσπραγίας. Ήταν προτεραιότητα το σχολείο, θα είναι προτεραιότητα η εκπαίδευση, θα είναι προτεραιότητα η υγεία, κύριε θα Υπουργέ, είναι προτεραιότητα η δημόσια διοίκηση. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσημο, φιολαϊκό και δημοκρατικό. Και όχι ανάπτυξη υπέρ των ιδιωτικών συμφερόντων. Δεν σας αρέσει αυτή η πολιτική που ακολουθούμε στον χώρο της εκπαίδευσης και γι' αυτό, και γι' αυτό το λόγο έχετε καταστήσει στόχο. Στόχο των επιθέσεών σας, το Υπουργείο Παιδείας και την πολιτική της κυβέρνησης στον χώρο της εκπαίδευσης. Δεν θα σας περάσει, τα σχολεία, τα δημόσια θα αποκτήσουν μεγαλύτερο κύρος μέσα από τη συμβολή του Έλληνα πολίτη με το φορολογικό. Κύριε Υπουργέ, είμαι αναγκασμένος να σας το ξαναπώ. Και τελειώνω αμέσως. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Κύριε φίλε, ο χρόνος υπερκαλύφθηκε κατά 3 λεπτά. Παρακαλώ, κλείστε. Έγιναν μερικές προτάσεις, τροπολογίες. Άκουσα τον κύριο Φορτσάκη που αναφέρθηκε σε μια τροπολογία σχετικά. Καθίστε λίγο για να ακούσουμε για τις τροπολογίες, μήπως γίνει κάποια δεκτή και από αυτή την πλευρά. Με την πρόσληψη, επαναλαμβάνω, management του τουριστικού κλάδου που προέρχονται από ομοταγή πανεπιστήμια της αλλοδαπής με ισότιμα πτυχία που έχει αναγνωρίσει ο ΔΑΤΑΠ. Είναι σωστή υπόταση σας, κύριε Φορτσάκη, την αποδεχόμαστε. Δεύτερον, υπάρχει μια πρόταση για να αυξήσουμε τα κριτήρια για τις μεταγραφές και τα κριτήρια αυτά να αφορούν με μια μεγαλύτερη ευαισθησία τον νησιωτικό χώρο. Ξέρουμε τι σημαίνει νησιωτικός χώρος, ξέρουμε τι σημαίνει στην κρίση που ζούμε τα προβλήματα που έχουν τα παιδιά από τα νησιά. Θα την αντιμετωπίσουμε, θα την μελετήσουμε, να την κάνουμε από αυτή τη στιγμή, θα έχουμε μελετήσει το θέμα με ευαισθησία. Όπως και τα ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση στα νησιά, αυτή την ιδιομορφία, την ευλογημένη ιδιομορφία που έχει η πατρίδα μας, την αντιμετωπίζουμε με κόστος. Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ, μαζέψουμε. Τελειώνετε, αλλά... Υπήρξε μία συζήτηση, τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Υπήρξε μία πρόταση σχετικά με το θέμα της αξιολόγησης των πανεπιστημίων. Πράγματι, ορισμένα επεισόδια που δημιουργήθηκαν προχθές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι καταδικαστέα. Δεν είμαστε κατά του να λειτουργεί με τη δική του ευθύνη το Πανεπιστήμιο σε θέματα αξιολόγησης ή άλλα θέματα λειτουργίας. Κανείς δεν μπορεί να εμποδίζει αυτές τις διαδικασίες όταν το Πανεπιστήμιο το ίδιο επιλέγει να τις προχωρήσει. Κύριε φίλοι, παρακαλώ πολύ, δεν μπορώ να κάνω άλλη υπομονή. Τελειώνω αμέσως. Κύριε Πρόεδρε, το νομοσχέδιο για την εκπαίδευση θα έρθει συντόμως, όπως και το νομοσχέδιο για την έρευνα. Υπάρχει έργο το οποίο έχουμε αρχίσει στον χώρο της εκπαίδευσης. Η ειδική εκπαίδευση, όπου φέτος παίρνουμε διπλάσιο σε σχέση με πέρσι αριθμό αναπληρωτών, θα είναι προτεραιότητα στην εκπαίδευση. Μία αν γίνει φέτος πρόσληψη μόνιμου προσωπικού θα είναι στην ειδική εκπαίδευση, θα είναι προτεραιότητα οι προσλήψεις στην ειδική εκπαίδευση, γιατί γνωρίζουμε την κοινωνική αδικία, τη μεγάλη κοινωνική αδικία που προκαλείται εις βάρος των παιδιών με ειδικές ανάγκες, εις βάρος των οικογενειών τους. Γνωρίζουμε τον ηρωισμό των καθηγητών, των εκπαιδευτικών του βοηθού. Κύριε Υπουργέ, σε αυτούς τους τομείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήθελα απλώς να επισημάνω ότι εμείς δεν πολιτικολογούμε όπως κάνετε εσείς, ούτε θρηνολογούμε πάνω στα ερείπια του κομματικού σας κράτους. Εμείς έχουμε έργο, έχουμε αποστολή, έχουμε στόχο για την ανόρθωση, τη βελτίωση της δημόσιας εκπαίδευσης. Αυτό εσείς δεν το ανέχεστε. Λοιπόν,